Combat Wars του DAI ήταν μία από τις μεγαλύτερες επίτευξεις της χρονιάς για μένα. Ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε και λίγο αργότερα κυκλοφόρησε, χωρίς bugs, καμία δυσλειτουργία και έναν στόχο. Να μεταφέρει μία μεταφιλοσοφική, εσωτεριστική εμπειρία με τη τρομερή αφήγησή του, εκθαμβωτικό art design και οπτικό τομέα, αρμόζω μουσική και φυσικά αισθητική και στυλ. Δεν είναι όμως ένα υπερδοξασμένο technical demo και ας μοιάζει αρκετά με αυτό. Χρόνια είναι γνωστό πως η έννοια της επιλογής στα video games είναι και θα είναι ψευδαίσθηση. Θα μείνει πόσο καλά έχουν εισαχθεί οι διακλαδώσεις στα μονοπάτια που σου ανοίγονται, καθώς και πόσο πιστική είναι αυτή η αίσθηση της επιλογής που σε κάνει να πιστεύεις ότι επιλέγεις. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα που σε μεγάλο βαθμό επιτυχάνει ο τίτλος πολωνικής Critical Hit Games. Πρόκειται για μια αρκετά φρέσκη εταιρεία που ήρθε με έναν στόχο μπαίνοντας στην ανάπτυξη του Nobody Wants to Die, να δώσει μια φιλοσοφική, φουτουριστική εμπειρία με έμπνευση πρωταγωνιστή detective. Και αυτό έκανε. Το Nobody Wants to Die ξεκινάει πολύ εντυπωσιακά, οθώντας να παίκτησε μια μελλοντική δυστοπία με έντονα art deco στοιχεία στην αρχιτεκτονική και μια μελαγχολία των παλιών καλών noir ταινιών. Και φυσικά, ο πρωταγωνιστής μας είναι ένας detective. Το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσει κανείς και θα εντυπωσιαστεί είναι τα τρομερά γραφικά που έχει ο τίτλος. Μοντέλα προσώπων, καιρικά φαινόμενα, το draw distance, νέων ταμπέλες, τρομερά αγάλματα, όλα φτιάχνουν μια τρομερή ατμόσφαιρα που κουβαλάει μέρος του τίτλου έως το τέλος. Δεν χάνει ποτέ την ομορφιά του και noir καταθλιπτικά οπτικά. Ο Nobody Wants to Die προσφέρει μια αφήγηση που συντρέχει σε συναισθήματα και βάρος με αυτή τη αισθητική του παρουσίαση. Δεν προσφέρει gameplay με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Είναι ένα narrative adventure με decision making και ελαφριά, αλλά πολύ καλοσχεδιασμένα puzzle, τα οποία κυρίως περιστρέφονται γύρω από το να φτιάξει μια πλεκτάνη που θα δίνει μια πιθανή λύση στην κάθε σκηνή εγκλήματος που έχει μπροστά σου στην εκάστοτε φορά. Όσον αφορά τις επιλογές που σου δίνει να κάνεις μέσα στην αφήγησή του ο τίτλος, πολλές είναι κλειδωμένες και δεν σου δίνει στοιχεία για το πώς να ξεκλειδώσεις το παιχνίδι, ενώ άλλες φορές θα ξεκλειδώσεις κάποια λόγω του ότι βρήκες ή αλληλεπίδραση με ένα αντικείμενο, επέλεξε ένα διάλογο ή διάβασε μια σημείωση. Αντικρούει όμως αυτή τη hands-off προσέγγιση σε αντίθεση, με την ίσως υπερβολικά hands-on όσον αφορά την έρευνα και τον τρόπο διεξαγωγής της προσέγγισης. Το βαρύ tutorialization στην αρχή, καθώς και η σχετικά στάση με εξερεύνηση που έχει μοναδική έκβαση, κόβει αυτό το αίσθημα ελεύθερης επιλογής που προκύπτει από τους διαλόγους. Γενικά, οι επιλογές κυρίως βρίσκονται σε αρκετά κινηματογραφημένες σκηνές που πολλές φορές απλά συμμετέχει στη συζήτηση. Με αυτό, ενώ πως η συζήτηση έχει τη δική της πρόοδο και ροή και εσύ επιλέγεις πώς θα απαντήσεις. Στις αρχές, αυτό φαίνεται περιορισμένο σαν σύστημα, καθώς δίνει μία ή δύο επιλογές, οι οποίες φαίνονται αρκετά περιορισμένες και μονοδιάστατες. Στη συνέχεια επεκτείνονται αυτές οι ομιλητικές επιλογές και μπορούν να αλλάξουν αρκετά μέσα στο παιχνίδι, να επεκτείνουν σχέση με τον χαρακτήρα και να ξεκλειδώσουν νέες επιλογές ή μονοπάτια για μια διαφορετική έκβαση. Το ίδιο ισχύει με το τέλος του παιχνιδιού, μιλώντας για εκβάσεις, αφού όλες είναι πολύ καλά κρυμμένες ως προς το ποια θα πάρεις και πώς. Αυτό που βοηθάει να κυλήσει όλη η πλοκή του gameplay που υπήρχε, σε όποιον βαθμό υπήρχε, είναι η τρομερή γραφή, περιφαλλοντική αφήγηση και φυσικά τα τοπία στα οποία βρίσκεις στον εαυτό σου, μεγαλειώδη και τρομακτικά παράλληλα. Το κεντρικό στήσιμο, όπως είπαμε, αφορά τον πρωταγωνιστή μας, Detective James Cara, ο οποίος μετά από χρόνια στην υπηρεσία, 120 για να είμαστε ακριβείς, βρίσκεται σε διαθεσιμότητα μετά από μια αποτυχημένη σύλληψη σε ένα σταθμό τρένου. Αυτό τον οδηγεί στο να ψάχνει επιγνωσμένο μια υπόθεση όταν του πέφτει στα χέρια του ο θάνατος του ευεργέτη της πόλης Edward Green, που καλείται να καθορίσει ως αυτοκτονία ή ατύχημα. Φυσικά τα πράγματα δεν πάνε τόσο ομαλά και πρόκειται για μια δολοφονία. Στο πλευρό μας ο σύνδεσμος με την αστυνομία είναι η Σάρα, η φωνή στα ακουστικά, η οποία για ένα άτομο χωρίς πρόσωπο και υπόσταση καταφέρει να είναι όσο παρούσα και ζωντανή όσο Κάρα που ελέγχουμε. Η πλοκή προχωράει ένα κεφάλαια, όλα ονομαζόμενα πρωτίστως από κλασικές ταινίες από διάφορα υποείδη του είδους, όπως το Dark City του Πρόια και το Deep Red του Αρζέντου. Αυτό που με κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το πόσο πιστικά έφτιαξαν την πόλη. Υπάρχει μια έντονη ύπαρξη παρελθόντος που έρχεται στο προσκήνιο από τα επίπεδα που έχει, τις αφήσεις που την κοσμούν και φυσικά εφημερίδες και άρθρα που θα βρεις στον κόσμο. Η ζωντάνια αυτή μεταφέρεται στην πλοκή αυτά διάφορα εντυπωσιακά μέρη της πόλης, μεταμορφώνονται σε φάνταστα set pieces που χωρίς δράση ή θέαμα, κάποιες φορές, γεμίζουν το μάτι και με μαγεύονται σε αισθήσεις. Ο διάλογος είναι το άλλο κομμάτι του τίτλου που διέπει. Καταλαβαίνω πως αφού σε σύγκριση με έναν τίτλο 100 ωρών, τον οποίο στο εξάωρο Nobody Wants to Die έχει έναν από τους καλύτερα γραμμένους διαλόγους, είναι άνισο γιατί προφανώς η ποιότητα απλώνεται σε 5 ώρες και όχι σε 100 με πολύ πιο συγκεκριμένους διαλόγους. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι χαρακτήρες μιλούν με τρόπο που να αρμόζει στη θέση τους, η κατάστασή τους, καθώς και με μια καθημερινή απλότητα. Οι διάλογοι σε βουλιάζουν στον κόσμο και την πλοκή και θέλεις όλο ένα και παραπάνω να ανακαλύψεις το μυστήριο, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εν τέλει, βέβαια, το Nobody Wants to Die είναι περισσότερο ένα character piece, άκρος φιλοσοφικό όπως είπαμε, αφού θέτει θέματα σχέση με τη θνητότητα του ανθρώπου και το κυνήγι του για θεϊκή υπόσταση. Αυτό δεν σημαίνει πως η πλοκή δεν είναι καλή, απλώς νιώθει ένα σημείο ασύνδετη. Η
Η ελευθερία να πράξεις και να μιλήσεις όπως επιλέξεις, εφόσον έχεις την αντίστοιχη απάντηση διαθέσιμη, υπονομεύεται από τον εκνευριστικά πλοϊκό μηχανισμό έρευνας, ο οποίος προσφέρει διάφορα εργαλεία, αλλά καμία ελευθερία χρήσης, αφού σου λέει ακριβώς πού και πώς να τα χρησιμοποιήσεις. Η έρευνα θα τελειώσει με έναν και μόνο τρόπο. Παρά αυτή τη γραμμική προσέγγιση, όταν βάζεις όλα τα στοιχεία στο τραπέζι και πρέπει να κάνεις συνδέσεις, πέραν του οπλικού και έξυπνου σχεδιασμού, έχει ενδιαφέρον να συνδέσεις τα στοιχεία, πιθανότατα με διάφορα διαφορετικά αποτελέσματα για την έρευνά σου. Οι σκηνές εγκλήματος είναι εντυπωσιακές και ο Κάρν εξοπλισμένος με ένα reconstructor, ένα εργαλείο να γυρίσει πίσω το χρόνο ώστε να δει το έγκλημα και να το λύσει. Αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον δυναμισμό και τρόπο στη συλλογή στοιχείων, καθώς κάποια είναι missable, ενώ από τα λίγα πιο ελεύθερα σημεία όσον αφορά το detective κομμάτι. Παράλληλα, τα σκηνικά που δημιουργούνται από αυτά είναι εξίσου αισθητικά με μια μακάβρια νουάρ αισθητική. Καθ' όλη τη διάρκεια, όπως είπε ο διάλογος, είναι αυτό που κουβαλάει το τίτλο σε συνεργασία με τα τρομερά τοπία και φυσικά διάλογος φορείς φωνή δεν γίνεται. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημείο. Το Nobody Wants to Die πετυχαίνει. Όλος ο θείασος είναι εξαιρετικός στο ρόλο του, με highlight για εμένα τη Σάρα καθώς και τον δολοφόνο. Ο οποίος ήταν αρκετά ανατριχιαστικός στην παράδοση των διαλόγων. Ο Κάρεν είχε ένα πολύ καλό voice acting, ήταν όταν μιλούσε στον εαυτό του και διάβαζε τα μεταμοντέρνα ποίηματα που είχε στο κεφάλι του, που ήταν η σκέψη του σε εμάς τον παίκτη που έλαμπε, βυθιζόταν ακόμα περισσότερο στο βούργο της Νέας Υόρκης του 23ου αιώνα. This infernal racket is the pulse of the city, the main artery leading to the CTC itself. Κυρίως θέμα του τίτλου, όπως είπαμε, είναι η αθανασία και ο Κάρα έχει να έρθει αντιμέτωπος με τη γυναίκα του η οποία πέθανε, δημιουργώντας μια έξυπνη παράθεση μεταξύ Σάρα που φαίνεται να λειτουργεί βάσει συστήματος και της χαμένης πλέον γυναίκα του που το πήγαινε κόντρα. Όλα τα εντυπωσιακά γεγονότα έρχονται σε μια κλιμάκωση στο μεγάλο φινάλε, στο γνωστό Central Park, όπου το Nobody Wants to Die έχει μια ονείρωξη ιδεών και αισθητική για να δώσει το τέλος που κέρδισε με νύχη και με δόντια. Ένα παράπονο είναι πως το κακό τέλος δεν εξηγεί πολλά και μένεις χωρίς να έχεις κατανοήσει τα πάντα. Σταμάτησες μια κρίση, αλλά με τι κόστος. Είναι αρμόζον στην ατμόσφαιρα, αλλά είναι γραφικά ενοχλητικό για το παίκτη. Με αυτό το σύντομο review, θεωρώ εξέφρασε την αγάπη μου για τον Nobody Wants to Die που με έπιασε από τα μούτρα, μου έδωσε κατάθλιψη και γέλια, μια τρομερά καθηλωτική ιστορία χαρακτήρων και φυσικά μια άκρως πετυχημένη αισθητική που παίρνει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τον Jean-Luc Godard και τον Πρόια, καθώς και τον Ridley Scott και μας δίνει μια τρομερή αποτύπωση παλαϊκή στο στυλ της για ίσως μια από τις καλύτερες cyberpunk πόλεις, ακόμη και με την ελιές από Fritz Lang. Το πάθος της ομάδας για το είδος φαίνεται και η τρέλα μου για ένα detective του μέλλοντος εδώ έρχεται όσο πιο κοντά όσο είναι πιθανό. Είναι όμως αυτή η μεγαλειώδη κλίμακα και η ομά ρεαλιστική προσέγγιση στους χαρακτήρες, που μπλέκονται με τροπάρια νουάρ και πάλπη λαογραφίας που δίνει το τελευταίο λόγο σε αυτό το άσμα. Τα λίγα παράπονά μου δεν ρίχνουν σχεδόν καθόλου την ποιότητα, ειδικά αφού μιλάμε για ένα τέρμα εσωτεριστικό τίτλο που ανταχεί σε όλους μας, αν το σκεφτούμε. Οι επεκτικοί περιορισμοί δεν είναι τόσο έντονοι που θα σε βγάλουν εκτός αυτού. Ας λάβουμε υπόψη πως μιλάμε για μια πολύ φρέσκη εταιρεία που έχει μόνο αυτό το τίτλο στο βιογραφικό της και κυκλοφόρησε στη μήνων μόλις 25 ευρώ. Η επιτυχία του ελπίζω να συνεχίσει να επεκτείνεται και εν τέλει να έχουμε και άλλα παιχνίδια σαν αυτό και πιθανότητα ένα δυνατότερο sequel. Locked in my throat.